πλατεία, καθόμαστε και πίναμε ένα καφεδάκι απέναντι από το μουσείο εκεί, στη Ψαρίκα, το καφενείο. Ναι. Είχαμε ένα ραντεβού με κάποιον από τον παππού που ήταν δίπλα μου και θα πηγαίναμε στον γιατρό να πάρω κάτι εξετάσεις, να τον πάω σε ένα γιατρό. Α, πήρατε καφέ. Πελάτης μου, με το ταξί. Ναι. Και ξαφνικά μας ήρθε το τεράστιο κλαδί πάνω στο κεφάλι μας. Πέσα στο τραπέζι, φύγαν τα κινητά μας, πέσανε κάτω τα σάκια. Εσύ πού χτύπησες? Εγώ χτύπησα στο χέρι και στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατά. Για να το χέρι σου που είναι? Α, αυτό εδώ. Εδώ, εδώ. Ναι. Στην πλάτη έχω. Δεν έχεις πάσει τίποτα, ε? Δεν έχω πάσει τίποτα. Ο παππούς? Ο παππούς πονάει το κεφάλι. Τώρα εκεί που ακούνε μέσα τι θα κάνει. Καλά, εκεί την ώρα είχε αέρα. Τίποτα. Υποτίθεται ότι ήταν αυτά κλαδεμένα τώρα, έτσι είναι κλαδεμένα. Ξαφνικά εκεί που πήραμε το καφεδάκι μας. Αυτό τι ώρα έγινε? Ήταν 10 και 10. 10 και 10. 10 και 10. 10 και 10. Γιατί είχαμε να το πούμε κάνουμε στο σπίτι μου. Θα ξαναπιείς καφέ εκεί. Ειδικά με παντρεύοντα μου πρέπει να πίνω μακριά. Τι θα γίνει? Μέχρι στο 10 μέτρα πιο μακριά από τα κλαδιά του. Γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί είχε και την άλλη φορά που πίσω ο μισός πλάτανος να είμαι και εκεί δίπλα με το ταξί που είχε πάθει ζημιά και ήμουνα δίπλα ακριβώς. Έτσι, ε. Είναι πόσα χρόνια, είναι πάρα αρκετά χρόνια. Τραβάς τα κλαδιά του. Τώρα φάγαμε κλαδιά και όλα καλά. Πάλι καλά. Αφού δεν μας έφυγε στον τόπο, γιατί είχε κάτι κλωδιά χοντρά. Δεν ήταν μόνο τα ψηλά που μας σκέπασε. Καλά, τρέξανε το χέρι και μας βγάλανε. Είμαστε σκεπασμένοι με τα κλωδιά. Τόσο πολύ. Σκεπασμένοι είμαστε από κάτω. Το χοντρό που έπεσε το κλωδιά. Ήταν, ξέρετε, είναι φρέσκα αυτά, είναι καινούργια κλαδιά. Ναι. Και το έπεσε εμάς, έπεσε σχεδόν αυτή η μέση. Δηλαδή έγινε δηλαδή, ε. Έπεσε και το κόψε. Το κόψε. Έπεσε πάνω στο τραπεζάκι μας. Έσπασαν τα τασάκια, έσπασαν τα φρυτζανάκια του καφέ. Όλα αυτά έπεσαν κάτω. Αυτά. Τώρα θα δούμε και εμείς για τον πάπο την περισσότερη. Γιατί, εντάξει.